Τι μα έχει ζαλίσει, μα έχει γυρίσει το κεφάλι, γιατί πα και βλέπει κάτι, όλο κάτι κολοτούμπε κουλτουριάρικε, οι οποίε είσαι εσύ και άλλοι τρεις μέσα. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία στην οποία αγανακτισμένο. Εγώ το μόνο. Ναι, το μόνο το οποίο ήθελα. Είναι μία σήμερα, είναι Παρασκευή. Έχει βρει παρέα την Παλατσινού. Το μόνο πράγμα το οποίο έπρεπε να καταλάβω και να μην παντρευτώ πριν από 20 χρόνια τέτοιε μέρε που λένε 18 πόσα ήταν, ήταν ότι στο μήνα πάνω μετά από αυτά που λέει, μου λέει πάμε σε ένα θέατρο, είναι λίγο προχωρημένο, είναι μέσα στο τυπογραφείο, είναι εκείνο, είναι το άλλο. Και πάω μέσα, είμαι εγώ, ο φίλο μου ο Θανάση, και πάμε τάχα μυστικά. Άλλοι δύο και βγαίνει απάνω ένα αστείο μουγκών, οι οποίοι κάνανε μόνο στην παντομήμα, αλλά δεν ήταν παντομήμα, ήταν πολύ κουλτουριάρικο, ήθελα να αυτοκτονήσω, αλλά επειδή ήμουν ερωτευμένο, το είδα και δεν το είχε εκτιμήσει ποτέ τόσα χρόνια. Πάμε σε ένα break. Πάμε σε ένα break. Ηρεμήστε, λοιπόν. Είναι Παρασκευή, ξεκουραστείτε όλοι. Πάμε να δούμε μια υπέροχη μόδα από χειροποίητα κοσμήματα. Χειροποίητα κοσμήματα Μάριο Κωνσταντίνου. Εμένα δεν είχε πάει και μόνο να ξέρει τι έγινε. Ισραηλινό φλαμέγκο να πάω να δω με είχε πάει.